εν Ιορδάνη βαπτιζόμε. Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων παρακολούθησε την τελετή του αγιασμού των υδάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα σταυρουδάκι στον κολυβητή που έπιασε πρώτο στον Τίμιο Σταυρό. Και δήλωσε ότι το φως των Θεοφανίων στέλνει ηχηρό μήνυμα ελπίδας για τον τόπο μας. Το φως των Θεοφανίων στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και πρόοδου, και καθώς βρισκόμαστε στην αυγή του 2024, έχουμε το δικαίωμα να αντενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι δυσκολίες προφανώς δεν λείπουν από τις μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις στην γειτονιά μας μέχρι την εισαγόμενη ακρίβεια. Θα βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση τους. Το Ρέθυμνο επισκέφθηκε για τον εορτασμό των Θεοφανίων η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο εορτασμός της βάφτισης του Χριστού εκφράζει διαχρονικά την ανάγκη για πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου, την έξοδο προς το φως της αλήθειας και της αλληλεγγύης. Η ιστορία γράφτηκε τα φετινά Θεοφάνεια στη Θεσσαλονίκη. Με πρωτοβουλία του νέου Μητροπολίτη Φιλόθεου, η ρήψη του Τιμίου Σταυρού μετά από 60 χρόνια άλλαξε σημείο και έγινε στην πρώτη προβλήτητα του λιμανιού της πόλης, παρουσία εκατοντάδων πολιτών που είχαν κατακλείσει το παραλιακό μέτωπο. Να ευχαριστήσουμε το Open γιατί είχε έτσι την πρόνοια να μεταδώσει και τη λειτουργία των Χριστουγέννων και τη λειτουργία των Θεοφανίων, αλλά και όλη αυτή την τελετή από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Να έχουν όλοι οι τηλεθεατές την ευλογία του Τριαδικού Θεού και βεβαίως ολόκληρος ο κόσμος. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ για να εκπέμψουμε ένα επιπλέον μήνυμα, ότι προσιλωμένοι στους στόχους, με πίστη στις δυνατότητές μας και ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Ο νέος Μητροπολίτης είχε μια πολύ ευρηματική ιδέα να γίνει όλη η λειτουργία, όλος ο εορτασμός από την πρώτη προβλήτα. Με το αποτέλεσμα χιλιάδες κόσμος να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά τη λειτουργία. Σε κλίμα κατάνοιξης και συγκίνησης, οι πομπές τριών ιερών ναών του κέντρου της πόλης, συνοδεία της μπάντας αστυνομίας, αγημάτων του στρατού και του πολεμικού ναυτικού, κατέληξαν στο λιμάνι της πόλης. Εκεί τους περίμεναν 35 κολυβητές που βούτυξαν στα νερά του Θερμαϊκού. Ο 21 ετών φοιτητής στο μαθηματικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και αθλητής υδατοσφαίρισης Στέργιος Παγουλίδης ήταν αυτός που κατάφερε να πιάσει το σταυρό. Πάνω απ' όλα υγεία και να είμαστε όλοι καλά και ειρήνη στον κόσμο να υπάρχει και ο ΠΑΟΚ να πάρει το Conference League.